το πάρα πολύ σημαντικό έργο του τουριστικού καταφυγίου των λιμιών της Βολισσού και υπογραμμίζω το πολύ σημαντικό έργο όχι μόνο για τη βορειοδυτική Χίο αλλά και για όλο το νησί μας. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια πολύ κρίσιμη κατάσταση. Εξαιτίας σοβαρών καθυστερήσεων που κατά τη γνώμη μου οφείλονται στην ολιγορία του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Το έργο παρουσιάζει προβλήματα, η εξέλιξή του και φοβούμαι ότι με την παρέλευση χρονικών ορίων που είναι πολύ συγκεκριμένα για το έργο αυτό, υπάρχει κίνδυνος να απολέσει το χρηματοδοτικό του εργαλείο, δηλαδή να συμβεί αυτό που λέμε απένταξη του έργου. Καλό το Λιμενικό Ταμείο και τη Δημοτική Αρχή να επισπεύσουν τις διαδικασίες, να ασχοληθούν σοβαρά με το έργο, διότι η απώλεια ενός τέτοιου έργου θα έχει πάρα πολύ βαρύ αποτύπωμα στην οικονομική και κοινωνική ζωή του νησιού μας και στην τουριστική δραστηριότητα και όχι μόνο, επαναλαμβάνω, τοπικά, αλλά για όλο το νησί, όπως επίσης και για τα γειτονικά νησιά τα οποία μπορεί να εξυπηρετούνται από το τουριστικό αυτό καταφύγιο. Τον Φεβρουάριο του 2019 είχε υπογραφεί η προγραμματική σύμβαση για το έργο αυτό, για τη βελτίωση δηλαδή των υποδομών του Λιμένα, από την τότε Υπουργό Τουρισμού, την κυρία Κουντουρά, και τον τότε Δήμαρχο Χίου, τον Μανώλη του Βουρνού, με προϋπολογισμό του έργου 1,2 δις. Η χρηματοδότηση ήταν δεδομένη και ως εκ τούτου το υπόλοιπο κομμάτι αφορούσε αποκλειστικά το Δήμο, τη Δημοτική Αρχή και το Λιμενικό Ταμείο όσον αφορά την διαδικασία αδειοδοτήσεων και μελετών για την ολοκλήρωση του έργου.